το αίτημα, αν θέλετε, την πρόταση, αίτημα, διεκδίκηση του Δήμου Κοζάνης σε σχέση με το νέο νοσοκομείο που ο Δήμος Κοζάνης με μελέτη προτείνει. Και σε συνδυασμό είδαμε και στα μέσα μια ανακοίνωση και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, που έχει μια αντίδραση και μια αντίρρηση σε αυτή την πρόταση. Τι λέτε εσείς σαν βουλευτής του νομού? Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτή η ανακοίνωση που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Μακεδονίας, διότι αυτό το έτσι όπως θέλουν να κάνουν το νέο νοσοκομείο γίνεται πάνω στα συντρίμμια των άλλων περιφερειακών νοσοκομείων. Δηλαδή δεν προβλέπεται η πρόσληψη νέων γιατρών, αλλά προβλέπεται η απορρίθμιση όλων των άλλων νοσοκομείων και η μεταφορά των γιατρών από την Καστοριά, τη Φλόρινα, τα Γραβενά, σε αυτό το νέο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι, δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει, όχι μόνο γιατί από άποψη αλληλεγγύης για τις άλλες πόλεις, αλλά δεν συμβάλλει σε κάτι αυτό το πράγμα. Και βέβαια θυμάστε, βγήκε και πρωτοσέλιδος η εφημερίδα, ότι αυτό ουσιαστικά αυτή η μελέτη, που δεν ξέρουμε πόσο θα υλοποιηθεί και αν θα παραμείνει μόνο ως μελέτη, είναι ο λαγός ουσιαστικά για να κλείσουν περιφερειακά νοσοκομεία. Και το καμπανάκι χτυπάει και σε εμάς, διότι αν θυμάστε πρόσφατα είχε πει ο κ. Μητσοτάκης εν μέσω πανδημίας ότι θα κλείσουν νοσοκομεία που έχουν απόσταση 25 χιλιόμετρα και ουσιαστικά είναι σαν να είναι φωτογραφία των δικών μας δύο νοσοκομείων. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν λείπουν μόνο οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Βασικά λείπει το δυναμικό, το ιατρό. Η στελέχωση μας λείπει και όχι τα κτίρια. Ακριβώς. Και ξέρετε, οι γιατροί έχουν φτάσει στα όρια τους. Έχουν δώσει τόσα πολλά όλο αυτό το διάστημα χωρίς καμία στήριξη. Και βλέπουμε ότι και από το δικό μας νοσοκομείο, από το Μαμάτσιο έχουν φύγει άνθρωποι. Έχουν φύγει γύρω στους 22. Αν θυμάμαι καλά, έτσι με μια επιφύλαξη πάνω κάτω, 1-2 γιατρούς, 22 γιατροί. Και αντί να γίνουν προσλήψεις μόνιμες από την κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή, το έχω ξαναπεί, στον προϋπολογισμό του 2022, υπάρχει πρόβλεψη ότι θα τελειώσει η πανδημία, σαν να μην υπάρχει πανδημία, και υπάρχει πρόβλεψη για 820 εκατομμύρια λιγότερα στον προϋπολογισμό για το ΕΣΥ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σε αυτή την κατάσταση που θρηνούμε τόσα θύματα, που είμαστε από τις πρώτες θέσεις σε θανάτους, σε νοσηλείες, που έχει φτάσει, όπως είπατε κι εσείς, στο όριό του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία μας, η κυβέρνηση προβλέπει 820 εκατομμύρια λιγότερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.